Κύριε Υπουργέ Ενεργείαν Oil, εκμεταλλεύεται κοιτάσματα του πρίνου. Με πρόσχημα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του επωνομαζόμενου εργασιακού κόστους, επιδιώκοντας να συμπιέσει ακόμα περισσότερο τα όποια είναι απομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό επιδίωξε να προχωρήσει σε απολύσεις που τις βάφτισε θελούσιες παραιτήσεις, με διακηρυγμένο στόχο την αντικατάσταση των παλαιότερων και έμπειρων εξειδικευμένων εργατών με νέους ευέλικτους και ευθύνους. Λόγος γίνεται για μια εταιρεία που πρόσφατα η Βουλή ενέκρινε τη δανειοδότησή της με 90,5 εκατομμύρια ευρώ και με δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργαζόμενοι δίνουν τους τελευταίους μήνες στο δικό τους αγώνα και αντιτίθενται στο σχέδιο εργολαβιοποίησης του πρίνου, όπως εύστοχα έχουν χαρακτηρίσει το περιβόητο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Η εταιρεία κλιμάκωσε την επίθεση της επιβάλλοντας πρόγραμμα διαθεσιμότητων το Δεκέμβρη, απολύοντας δύο εργαζόμενους, επιστρατεύοντας μηνύσεις, πειθαρχικές διώξεις, εκβιασμούς. Επιστράτευσε ακόμα και τα ΜΑΤ, αρχικά στις 9 Δεκάτου, οπότε και απετράπη η επέμβασή τους, και τελικά στις 21 Δεκάτου πήγαμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς εφόδου ΜΑΤ και άλλων αστυνομικών δυνάμεων σε χερσές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Επέμβαση που έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων και την ασφάλεια της περιοχής. Σε συνέχεια όλων αυτών και τη χρονιά τη νέα, συνέχισε να στέλνει προσωπικές εκβιαστικές επιστολές, με τις οποίες καλεί τους εργαζόμενους να αποκοπούν από το σωματείο τους, να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις τους, και σε 11 πρώτου προχώρησε σε ακόμα 24 απολύσεις, μεταξύ των οποίων το σύνολο του ΔΣ του σωματείου, αξιοποιώντας τον νόμο Έκτρωμα Χατζηδάκη, που μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε γαλέρες εργοδοτικής ασυδοσίας και αυταρχισμού, με κυβερνητική στήριξη. Η επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας είναι προκλητική. Άνευ προηγουμένου, τις τελευταίες δεκαετίες, απόλυση ενός ολόκληρου συνδικαλιστικού οργάνου είναι ευθεία βολή ενάντια στους αγώνες της εργατικής τάξης και το κατεκτημένο με αίμα δικαίωμα συνδικαλιστική οργάνωση και δράση. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα προτίθετε να κάνει η κυβέρνηση για να ακυρωθούν αυτές οι απολύσεις και να πάψουν οι μηνύσεις και οι πειθαρχικές διώξεις, να σταματήσει κάθε μορφή τρομοκράτησης και κρατικής καταστολής, και δεύτερον, τι θα κάνετε για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του εργοστασίου χωρίς καμιά βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Και όσο ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Στολτίδη, η χώρα μας διαθέτει ένα ισχυρό πλέγμα νομοθετικών διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα εργασιακά ζητήματα, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και δράσεις τόσο σε νομοθετικό όσο και σε ελεγκτικό επίπεδο. Καταρχάς, θα ήθελα να περιγράψω τα βασικά σημεία του θεσμικού μας πλαισίου που σχετίζονται με τις απολύσεις των εργαζομένων, και εν συνεχεία θα παραθέσω τα στοιχεία επί του θέματος της ερώτησής σας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα από το ΣΕΠΕ. Βάσει του θεσμικού μας πλαισίου, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου αποτελεί δικαίωμα τόσο του εργοδότη όσο και του μισθωτού και υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 του αστικού κώδικα. Δηλαδή, της μη υπέρβασης των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Η υπέρβαση των ορίων αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 180 του αστικού κώδικα. Το πότε υπάρχει τέτοιου είδους υπέρβαση το κρίνει το δικαστήριο και όχι το Υπουργείο Εργασίας βάσει των πραγματικών περιστατικών και των συνθήκων κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Βάσει επίσης του άρθρου 66 του προσφάτως ψηφισμένου νόμου 4808 του 2021, που αφενός κωδικοποίησε την ισχύουσα νομοθεσία και αφετέρου αντίθετα με ό,τι είπατε εσείς, αύξησε την προστασία των εργαζομένων, ισχύουν τα ακόλουθα. Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη είναι άκυρη εφόσον είτε πρώτον οφείλεται σε δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου ή εκδικητικότητα λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, πολιτικών φρονημάτων, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεπιθήσεων, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας ή, και το τονίζω αυτό, συμμετοχής ή μη σε συνδικαλιστική οργάνωση. Δεύτερον, αντίκειται σε άλλη ειδική διάταξη νόμου, όπως, και πάλι το τονίζω αυτό, όταν πρόκειται για απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών όταν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 1264 του 82. Η τρίτον γίνεται ως αντίδραση, το τονίζω και αυτό, σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος του εργαζομένου, όπως του συνδικαλίζεστε.
Η προσθήκη της αντίδρασης σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος ως λόγου που καθιστά μια απόλυση άκυρη, με το βάρος της ανταπόδειξης να μεταφέρεται από τον εργαζόμενο στον εργοδότη, προσφέρει πιο διευρυμένη προστασία για τους εργαζόμενους σε σχέση με τη δυνατότητα που είχαν να αναγνωρίζεται η ακυρότητα μιας απόλυσης βάσει της προϋπάρχουσας νομοθεσίας. Συνεπώς, τι θέλω να πω με αυτό. Το ολοκληρωμένο θεσμικό μας πλαίσιο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μας είναι δομημένοι σε γερά θεμέλια ώστε να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που θίγεται στην ερώτησή σας, βάσει της ενημέρωσης που έλαβα από το ΣΕΠΕ, τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως εξής. Πρώτον, το αρμόδιο τμήμα της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Καβάλας έλαβε καταγγελία δύο εργαζομένων της Energean Oil and Gas, Ενεργειακή Αιγαίου, για άκυρη και καταχρηστική απόλυση και διενήρυξε στις 10 Δεκάτου του 2021 εργατική διαφορά, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφοράς. Κυρία Πρόεδρε, θα σας χρειαστώ λίγο χρόνο που θα τον πάρω από τη δευτερολογία μου. Οι δύο εργαζόμενοι άσκησαν ποινική δίωξη στον εργοδότη και στις 23 Δεκάτου του 2021 η υπηρεσία υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία πλημελιωτικών Καβάλας και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 2 Δεκάτου του 2021 η ίδια επιχείρηση κατέθεσε στην τοπική υπηρεσία γνωστοποίηση αναγγελίας θέσης προσωπικού σε διαθεσιμότητα 161 εργαζομένων από 3 Δεκάτου έως 31 Δεκάτου του 2021 με την αιτιολογία της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης λόγω παύσης της παραγωγικής διαδικασίας, καλούντας τους εργαζόμενους σε διαβούλευση μέσω της επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης Σωματείου Εργαζομένων Καβάλα Oil ΑΕ, το Βαρέλι. Αυτός είναι ο τίτλος. Η υπηρεσία προέβη σε έλεγχο για το νομότιμο της διαθεσιμότητας των εργαζομένων, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες από εργαζόμενους για το εν λόγω ζήτημα. Στις 24 Δεκάτου του 2021, 197 εργαζόμενοι γνωστοποίησαν στην υπηρεσία την εξώδικη δήλωση επίσκεψης εργασίας που άσκησαν έναντι του εργοδότη, στην οποία δηλώνουν ότι από 1η-1η του 2022 θα έχουν κάνουν αποχή από την εργασία τους μέχρι τη συμμόρφωση της επιχείρησης και λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας και κυρίως μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας των χερσαίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων στον Πρίνων, που όπως δήλωσαν οι εργαζόμενοι, δεν τηρούνται τα σχετικά μέτρα ασφαλείας και με κίνδυνο της ζωής τους. 30 Δεκατομβρίου του 2021 η επιχείρηση κατέθεσε στην υπηρεσία εξώδικη δήλωση προς 199 εργαζόμενους, δηλώνοντας ότι η επίσκεψη εργασίας είναι παράνομη και καταχρηστική και κάλεσε τους εργαζόμενους να προσέλθουν στην εργασία τους. Ταυτόχρονα, η εταιρεία δήλωσε ότι κατά την εκτίμησή της η ενέργεια των εργαζομένων είναι απλώς προσχηματική. 11 Απριλίου του 2022 η επιχείρηση κατέθεσε εκ νέου εξώδικη δήλωση προς 199 εργαζόμενους, δηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν παράνομη κατάληψη του εργοστασίου, εμποδίζοντας τη διοίκηση της επιχείρησης να εισέλθει εντός αυτού. Επιπλέον, κάλεσε τους εργαζομένους να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους. Έχει και συνέχεια, έχω πάρει πολύ από το χρόνο, θα επανέλθω σε αυτά στην δευτερολογία μου και θα πω τι μπορεί να γίνει ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, είδα το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εμείς σας ρωτήσαμε τι θα κάνετε για να ακυρωθούν οι απολύσεις και όχι τι θα κάνετε για να επικυρωθούν. Αξιοποιώντας το νόμο Έκτρομα Χατζηδάκη, γιατί αυτό είναι. Παρά ακόμα και στην περίπτωση της δικαίωσης, από τα δικαστήρια έχει τη δυνατότητα η εργοδοσία, το ξέρετε πολύ καλά, να μην τηρήσει την επαναπρόσληψη, δεν έχει τέτοια υποχρέωση. Εδώ πρόκειται όμως, κύριε Υπουργέ, ξαναεπανέρχομαι στο ζήτημα για μια επιχείρηση με τεράστια κερδοφορία. Που έχει εξαπλωθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδίως τώρα που εκτοξεύτηκε η τιμή του πετρελαίου, μια επιχείρηση που την δανειοδοτήσατε με 100 εκατομμύρια ευρώ με τα χρήματα του λαού μας, έτσι. Και που αμέσως τα αξιοποίησε για να απολύσει όλους τους εργαζόμενους με στοιχειώδη αξιοπρεπή μισθό και να τους μετατρέψει σε εργολαβικούς αμοιβόμενους με τον κατώτατο και χωρίς ίχνος εργοσιακού δικαιώματος. Οι εργαζόμενοι δίκαια και θαραλέα αντιστέκονται στην επιστροφή τους σε συνθήκες δουλείας και μεσαίωνα, παλεύουν για το επίπεδο διαβίωσης συνολικά του λαού της περιοχής, αλλά και για την ασφάλειά του από το ενδεχόμενο βιομηχανικό ατυχήματος. Μία περιοχή, κύριε Υπουργέ, που κατακλείζεται από ενεργειακές πηγές γύρω-γύρω. Και η αγωγή, τι αγωγή φυσικού αερίου, τι πετρέλαια, τι LNG και άλλα. Και παρόλα αυτά είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα. Είναι αυτή η ανάπτυξη η δίκαιη ή η ανάπτυξη για όλους που λέτε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ τους τσακίσατε την υγεία με την πανδημία, ενώ τους ξαφρίσατε το εισόδημα με την ακρίβεια, και πάνω στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν όρους επιβίωσης αυτών και των οικογενειών τους, εσείς πώς απαντάτε? Με ΜΑΤ και δίκες. Στείλατε ΜΑΤ από κάθε γωνιά της Ελλάδας για κοντά 200 εργαζόμενους για να τους χτυπήσετε, για να τους συλλάβετε, για να φοβηθούν και να αποδεχθούν την καταδίκη τους, την εξαθλίωση. Και με έφοδο μέσα, όπως είπαμε, σε χερσαίες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θέτοντας σε θανάσιμο κίνδυνο όλους στην περιοχή.
Κύριε Υπουργέ, φαίνεται εδώ ότι για την υπεράσπιση των κερδών μιας χούφτας μεγαλομετόχων, κοινωνικά παρασύτων στην οικονομία, είστε ικανοί ως κυβέρνηση, εννοώ, ως πολιτικό προσωπικό. Για τα πάντα είστε αδίστακτοι. Τσακώνεστε με το ΣΥΡΙΖΑ για το κατώτατο μισθό, όταν έχετε συμφωνήσει τη συντριβή του μέσου μισθού. Έχετε ενεργοποιήσει το έκτρωμα Χατζηδάκη για να κόψετε όποιο κεφάλι σηκώνεται και διεκδικεί. Αφήσατε να απολυθεί ολόκληρο το ΔΣ. Βλέπετε όμως ότι οι φοβέρες δεν πιάνουν στους εργάτες. Σας το απέδειξαν και οι εργαζόμενοι της Κόσκο και της eFood που έστειλαν τον νόμο στα σκουπίδια. Απολύθηκαν και οι έμπειροι εργοδηγοί για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, κύριε Υπουργέ. Καταγγέλνουν και σήμερα οι εργαζόμενοι ότι δεν δουλεύουν οι πυρσοί, που είναι για την καύση επικίνδυνων απαερίων και χρειάζεται άμεσο έλεγχο. Αλλά και η διεύθυνση υδρογονανθράκων του Υπουργείου έθεσε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σε εγκαταστάσεις. Και ρωτάμε τι θα κάνετε για όλα αυτά. Η αντίστροφη μέτρηση όμως της απάντησης του λαού της περιοχής απέναντι σε αυτήν την αισχρή πολιτική που θέλει τους εργαζόμενους δούλους και υπάκους τους όρους εξαθλίωσής τους έχει ξεκινήσει. 30 φορείς έχουν πάρει απόφαση σωματεία, σύλλογοι της περιοχής, καλούν σε κινητοποίηση υπεράσπισης των εργαζομένων των δικαιωμάτων τους. Στο προφανές συμπέρασμα όμως ότι το κράτος είναι στα χέρια των εργοδοτών, δουλεύει για αυτήν την ισχνή μειοψηφία για τις δικές της τσέπες, οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν καθαρά ότι μπορούν, έχουν τη δύναμη να ακυρώσουν αυτούς τους σχεδιασμούς και να δουν και το άλλο, επίσης καθαρά ζήτημα, ότι και η οριστική λύση είναι να πάρουν το κράτος στα δικά τους χέρια. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στολτίδη, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Εργασίας δεν προσλαμβάνει ούτε απολύει εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Η νομική διαδικασία για την νόμιμη απόλυση και τα μέτρα προστασίας και αντίδραση των εργαζομένων σας τα περιέγραψα αναλυτικά στην πρωτολογία μου. Και πάνω σε αυτά εδώ θα βαδίσουμε. Για να πω συνοπτικά αυτά που είπα στην πρωτολογία μου, τα πραγματικά περιστατικά εντάχει έχουν ως εξής. Αρχής Δεκεμβρίου, η επιχείρηση κατέθεσε στην τοπική υπηρεσία γνωστοποίηση αναγγελίας θέση προσωπικού σε διαθεσιμότητα 161 εργαζομένων. 24 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι γνωστοποίησαν στην υπηρεσία εξώδικη δήλωση επίσκεψης εργασίας που άσκησαν έναντι του εργοδότη και στην οποία δηλώνουν αποχή από την εργασία τους μέχρι τη λήψη από την επιχείρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας και ανταπάντησε η επιχείρηση με εξώδικη δήλωση περί προσχηματικής και καταχρηστικής ενέργειας, ενώ υπήρξε και κατάληψη των εγκαταστάσεων από τους εργαζόμενους και τη νέα εξώδικη δήλωση επιχείρησης. Αυτά τα λέτε και εσείς στην ερώτησή σας. Όμως, η τοπική υπηρεσία, κατόπιν ελέγχου του πληροφοριακού, στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, διαπίστωσε ότι στις 17 Πρώτου 2022 η επιχείρηση απέλυσε 24 εργαζόμενους. Πρόκειται για τη λεγόμενη άτακτη καταγγελία, δηλαδή καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση. Όντως, μεταξύ αυτών που απολύθηκαν, διαπιστώθηκε η απόλυση και συνδικαλιστικών στελεχών. Το ΣΕΠΕ παρακολουθεί στενά την υπόθεση και θα πραγματοποιήσει έλεγχο νομιμότητας των εν λόγω απολύσεων στο πλαίσιο του νόμου περί ομαδικών απολύσεων και του συνδικαλιστικού νόμου. Κύριε Στολτίδη, το τελευταίο περιστατικό συνέβη πριν από 4 μέρες μόλις και το ΣΕΠΕ ήδη το εξετάζει. Ο Υπουργός ούτε πρέπει ούτε μπορεί να επέμβει και κάτι τέτοιο θα ήταν και εξωθεσμικό και άκρως προβληματικό. Συνεπώς, τι κάνουμε εκεί πέρα, αναμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΣΕΠΕ. Παρεμπιπτόντως, θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό, και θα κλείσω με αυτό, να επισημάνω ότι η αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου της επιθεώρησης εργασίας με την μετατροπή της με το νόμο 4808 του 2021 σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Μόλις πριν από ένα μήνα, στις 21 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα 5 μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου της Νέας Ανεξάρτητης Αρχής, ενώ πριν από 2 μέρες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη θέση του διοικητή. Η επιθεώρηση εργασίας θα διαθέτει λειτουργική ανεξαρτησία και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στόχος μας είναι να πραγματοποιεί το έργο της χωρίς πολιτικούς ελέγχους και παρεμβάσεις, ώστε να αναβαθμιστεί ο κρίσιμος ρόλος της για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας με επιτάχυνση των διαδικασιών, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους. Σας ευχαριστώ πολύ.